η σημερινή επέτειος δείχνει τι μπορούμε να πετύχουμε εμείς οι Έλληνες όταν είμαστε ενωμένοι. Λαός και στρατός, σαν μια γροθιά, είπαν το μεγάλο όχι και συνέτριψαν τον φασισμό και τον ναζισμό. Πιστεύω ότι οι Έλληνες είμαστε έτοιμοι να πετύχουμε πολλά και σήμερα, να ξεπεράσουμε τη μεγάλη κρίση, και αυτό γίνεται πραγματικά δείχνοντας το αίμα τους και οι σημερινοί Έλληνες. Πραγματικά ματώνουν οι σημερινοί Έλληνες. Θέλω να πω, να δώσω συγχαρητήρια και στην μαθητική ως νεολαία της Κομωτινής και στα στρατευμένα παιδιά για την άψογη παρέλαση. Ήταν μεγάλη μου τιμή για μένα που σήμερα εκπροσώπησα την κυβέρνηση της Κομωτινής, την παρέλαση της Κομωτινής. Κύριε Υφυπουργέ, πολλοί λένε ότι ίσως να είναι η τελευταία παρέλαση, δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξαγγέλει ότι αν έρθει στην εξουσία θα τις καταργήσει τις παρελάσεις. Παρελάσεις θα συνεχιστούν και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έρθει στην εξουσία.